το Ιράν ετοιμάζει 1000 βαλιστικούς πυράβλους, δηλώνοντας «Είμαστε πιο τρελοί από όσο νομίζετε». Το Ιράν εξαπέλυσε μία σειρά επιθέσεων με ντρόνς και πυράβλους εναντίον του Ισραήλ για να επιδείξει την αποτρεπτική του δύναμη και την περιφερειακή του ισχύ. Η πρώτη άμεση επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ φέρνει ανοιχτά την μακροχρόνια σύγκρουσή της με την χώρα. Το Ισραήλ αναχέτησε τα περισσότερα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους πυράβλους, αλλά η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν έκρινε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη για να δείξει την αποφασιστικότητα και την προθυμία της να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Η επίθεση, αν και αποτράπηκε, προειδοποιεί το Ισραήλ και της ΗΠΑ ότι το Ιράν θα αυξήσει τις εντάσεις εάν χρειαστεί, όπως αναφέρει το albawaba.com. Αυτή η επιχείρηση χρησιμεύει ως σαφές μήνυμα από το Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τολμηρή δράση και να υπομείνουμε στις συνέπειες», δήλωσε μία πηγή που γνωρίζει τη σκέψη του καθεστώτος. Η υπολογισμένη απάντηση στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω επιθετικότητας και στην επιβεβαίωση των ικανοτήτων του Ιράν εν όψη των περιφερειακών προκλήσεων. Προσθέτοντας, Ισραηλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν «Το Ιράν έχει προετοιμάσει 1000 βαλιστικούς πυράβλους διαφόρων μεγεθών και εκρητικών βαρών, προετοιμασμένος για να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του». Αρκετοί Ιρανοί έχουν επίσης κοινοποιήσει πλάνα που δείχνει την μεταφορά τεράστιων Ιρανικών πυράβλων. Από την άλλη πλευρά, η Ισραηλή κυβέρνηση καθησύχασε τις αραβικές χώρες και είπε «Η απάντησή μας στο Ιράν δεν θα σας θέσει σε κίνδυνο εάν συμβεί», μετά από ανησυχίες από αυτά τα έθνη ότι θεωρούνται ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποσχέθηκε την Πέμπτη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη θα κάνει το Ισραήλ να μετανιώσει για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της χώρας. Οι ενέργειες αυτοάμυνας και τα αντίμετρα του Ιράν έχουν τελειώσει. Επομένως, το Ισραηλινό τρομοκρατικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει κάθε νέο στρατιωτικό τείχοδιοκτισμό εναντίον των συμφερόντων μας, δήλωσε ο Χωσέιν Αμίρ Αμπντολοχιάν κατά τη διάρκεια συνάντησης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.